Στην εισαγγελία κατέφυγε η Τριμελής Επιτροπή Γιατρών του Βενιζελίου μετά το νέο εντέλεσθε προς τους γιατρούς των παθολογικών κλινικών να καλύψουν επιπλέον εφημερίες στο Ρέθυμνο. Μέχρι τώρα ουσιαστικά κάθε μήνα 3 με 4 εφημερίες καλύπταμε για το Ρέθυμνο. Τώρα μας ζητήσαν ακόμα περισσότερο να γίνει αυτό. Καταρχήν ενημερώθηκε ο εισαγγελέας για την κατάσταση αυτή που ουσιαστικά είναι ανασφαλής και για το προσωπικό, τους εργαζόμενους, αλλά και για τους ασθενείς, να υποχρεώνονται οι γιατροί να εργάζονται σε τόση υπερεργασία. Έχουν γίνει ήδη κινήσεις και ενέργειες νομικές. Οι γιατροί καθιστούν πλέον απολύτως υπεύθυνοι τη διοίκηση της υγειονομικής περιφέρειας Κρήτης για οποιοδήποτε κίνδυνο αντιμετωπίσουν, τόσο οι γιατροί που καλούνται να κάνουν υπερδιπλάσιες από τις νόμιμες επιτρεπτές εφημερίες, αλλά και να μετακινούνται προς το Ερέθυμνο, όσο και οι ασθενείς, αφού η εξάντληση αποδεκατίζει το ιατρικό προσωπικό. Καλούμαστε πρακτικά να κάνουμε, έτσι όπως υπολογίζουμε με τα τωρινά δεδομένα, ένα αριθμό εφημεριών περί τις 10, ενώ θεωρητικά το νόμιμο είναι 5 εφημερίες το μήνα, για τον μήνα Αύγουστο, πράγματα τα οποία δεν είμαστε διατεθειμένοι να τα κάνουμε. Ήδη συζητάται αναστολή αδειών, ενώ ήδη έχουμε περάσει τόσο τα λιπορία τα προηγούμενα χρόνια με αδυναμία να παίρνουμε τις άδειές μας. Είμαστε σε μια αδιέξοδη κατάσταση, όπως βλέπουμε τα πράγματα. Το νέο εντέλεσθε έφτασε στο Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας του Βενιζελίου, το Διευθυντή του Παθολογικού Τομέα και Διευθυντή Παθολόγο, οι οποίοι καλούνται να καλύψουν τις 3 τελευταίες εφημερίες του Ιουλίου στην Παθολογική Κλινική του Ρεθύμνου, αλλά και 6 μέσα στον Αύγουστο. Όπως εξηγεί ο κύριος Θαλασσινός, η αντίδραση ήταν αναμενόμενη. Ήδη οι παθολόγοι του Βενιζελίου κάνουν διπλάσιες εφημερίες από όσες επιτρέπει ο νόμος, ενώ η λειτουργία 7 κλινικών του νοσοκομείου είναι σε απόλυτα οριακό επίπεδο, οδηγώντας σε περιορισμό των δραστηριοτήτων τους. Ο χρόνος εργασίας εβδομαδίως που βλέπετε είναι 48 ώρες. Αυτό είναι νόμος ουσιαστικά που έχει υποδειχθεί και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάνω από τις 48 ώρες. Με συνένεση γιατρού υπό κάποιες περιπτώσεις μπορεί να γίνει κάποια υπέρβαση στις ώρες αυτές μέχρι το όριο των 60 ώρων εβδομαδιαίως. Εμείς τώρα αυτή τη στιγμή δουλεύουμε 70 και 80 ώρες. Ο ίδιος προειδοποιεί με ντόμινο προβλημάτων που θα ακολουθήσουν, εξηγώντας ότι η εντολή οφείλει να ανακληθεί και η υγειονομική περιφέρεια να βρει άμεσα τρόπο να καλύψει τα κενά στο Ρέθυμνο και να προστατεύσει το αγαθό της δημόσιας υγείας για όλους τους πολίτες. Υπάρχει κίνδυνος να γίνει ντόμινο παραιτήσεων αν ο ένας γιατρός πίσω από τον άλλον αρχίζει να εξαντλείται. Υπάρχει κίνδυνος να ανασταλούν έτσι περαιτέρω λειτουργίες που ουσιαστικά με δυσκολία ως τώρα διατηρούνται, όπως παράδειγμα η λειτουργία του υπατολογικού ιατρείου, το οποίο ανήκει στη Β' Παθολογική.